Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ του καναλιού μας. Κώστας Βασιλογιάννης είναι και σήμερα μαζί σας. Αυτή τη φορά για την Ευρωλίγκα. Έχουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Οι δύο ελληνικές ομάδες λοιπόν αυτή την αγωνιστική παίζουν εντός έδρας. Βρισκόμαστε στην 22η αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Έχουμε λοιπόν να σχολιάσουμε διάφορα πράγματα, όπως είπα. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα, να δείτε τις μέρες και τις ώρες που παίζουν οι ελληνικές ομάδες, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίζει την Πέμπτη στις 9 και 4 την Μακάμπη και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρασκευή στις 9 και 4 την Παρτιζάν. Συνεπώς οι ελληνικές ομάδες παίζουν εντός έδρας με δύο ομάδες οι οποίες είναι ομάδες play-off, θα έλεγα, και οι δύο. Σίγουρα είναι ομάδες δεκάδας, γιατί φέτος υπάρχει και η καινοτομία του play-in, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, που ενός μικρού τουρνουά που θα διεξαχθεί και θα συμμετάσχουν εκεί ομάδες που βρίσκονται από την 7η έως τη 10η θέση. Έτσι. Οπότε να πούμε λίγα πράγματα για τις αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων, μόνο ότι η Μακάμπι βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 12 νίκες και 9 ήττες και η Παρτιζάν στην 9η θέση με 11 νίκες και 10 ήττες. Έτσι, αυτό ήθελα να πω, εννοείται. Και να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό που πέτυχε δύο νίκες κερδίζοντας Εφές και Μονακό και μια καθόλου καλή εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνώρισε τις δύο ήττες, μία από την Μπαρτσελόνα που αυτή ήταν μια ήττα εντός προγράμματος, αλλά γνώρισε και την ήττα στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, εκεί όπου έκανε ένα από τα χειρότερα του παιχνίδια. Συνεπώς εμείς θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Ολυμπιακό, καθώς παίζει πρώτος, και να πούμε κάποια πράγματα που δεν έγιναν σωστά στο παιχνίδι του με την Μπασκόνια. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 80-69, συνεπώς το σκορ θα μπορούσε να ήταν και... θα μπορούσε να είχε χάσει και με μεγαλύτερη διαφορά έτσι όπως έπαιζε, καθώς είχε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα. Και όταν λέω πολλούς παίκτες, συμπεριλαμβάνω πολλά βαρόμετρα του Ολυμπιακού μέσα σε αυτούς. Για παράδειγμα, ο Γόκαπ ήταν σε πάρα πολύ κακή βραδιά, έχοντας 3 πόντους και μόνο μία assist, που από τον Γόκαπ ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά πράγματα στον δημιουργικό τομέα. Ο Παπανικολάου επίσης έμεινε άποντος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ο Κώστας Παπανικολάου, ναι, έμεινε στο 0. Και να πούμε ότι ο Πίτερς ήταν επίσης σε κακή μέρα, μένοντας τους 2 πόντους και έκανε και πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση για τα δεδομένα του. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από μια φάση που είχε με τον Παπανικολάου που χτύπησε στη διεκδίκηση ενός rebound, αλλά γενικά αγωνίστηκε σε περίπου 22 λεπτά και πέτυχε μόνο 2 πόντους. Και το σημαντικό και αυτό που με προβλημάτισε περισσότερο είναι ότι η άμυνα της Μπασκόνια τον είχε μπλοκάρει πάρα πολύ καλά. Και άμα δείτε και τους αριθμούς, λίγο ο Πίτερς ολοκλήρωσε το παιχνίδι παίρνοντας μόλις μόνο μία προσπάθεια. Δεν κατάφερε να βρεθεί ποτέ ελεύθερος να ξεμαρκαριστεί, να σουτάρει τα τρίποντα που παίρνει στα παιχνίδια γενικά του Ολυμπιακού και συνήθως είναι και εύστοχος. Οπότε ο Πίτερς είχε μία εύστοχη προσπάθεια, αλλά ήταν η μοναδική προσπάθεια που πήρε σε όλο το παιχνίδι, γιατί ο Ιβάνοβιτς είχε βάλει το Δίεθ στο μαρκάρισμα του Πίτερς, ο οποίος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και είναι ένας καλός αμυντικός. Για τον Γόκαπ τα είπαμε ότι δεν με προβληματίζει μόνο το σκοράρισμα, αλλά και η χαμηλή του απόδοση σε δημιουργία. Δεν γίνεται ο playmakers ο βασικός να έχει μόνο μία assist. Σε αντίθεση με τον Γκος, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά. Στην τέταρτη περίοδο κάπως ανέβηκε, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι τα πήγε καλύτερα
από τον Γόκαπ καθώς μοίρασε 8 assist. Μοναδικό κέρδος για τον Ολυμπιακό για μένα ήταν η πολύ καλή εμφάνιση του Φίλιπ Πετρούσεφ, η πρώτη του καλή εμφάνιση στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους με 4 στα 5 δίποντα και 2 στα 3 τρίποντα και δείχνει σιγά σιγά ότι βρίσκει τα πατήματά του και η πρόβλεψή μου για τον Πετρούσεφ είναι ότι θα καταφέρνει να βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι. Όπως και ο Μιλουτίνοφ προσπάθησε με 12 πόντους, αλλά και ο Αϊζάια Κάναν που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού 6 από τα 6 και 75 με 5 στα 9 τρίποντα. Κάποια σουτ που πήρε ήταν και υπό καλές προϋποθέσεις και πέτυχε 19 πόντους. Δηλαδή ο Κάναν, ο Μιλουτίνοφ και ο Πετρούσεφ ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού που προσπάθησαν λίγο παραπάνω και ο Γκος στην τέταρτη περίοδο. Πέρα από Γόκα, Παπα-Νικολάου και Πίτερς, ο Μακίσικ επίσης όσο αγωνίστηκε δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά πράγματα, έμεινε και αυτό στο 0. Ο Μπρασδέικης που επίσης έπαιξε γύρω στα 9 λεπτά, ούτε αυτός κατάφερε να βοηθήσει, άποντος και αυτός. Έτσι λίγα πράγματα και από το Λαρετζάκι που ένα μπόντο πέτυχε με μία στις δύο βολές. Γενικά ο Ολυμπιακός δείχνει ότι στην περιφέρεια έχει ένα θέμα, καθώς δεν έχει ένα παίκτη που θα μπορέσει να πάρει την ομάδα πάνω του και να κουβαλήσει λίγο στο σκοράρισμα. Ο Κάναν μόνο μπορεί να το κάνει άμα είναι σε καλή μέρα στα τρίποντα. Για μένα το δυνατό σημείο του Ολυμπιακού είναι front line του, ο Φαλ και ο Μιλουτίνοφ, οπότε πρέπει στους αγώνες του να τροφοδοτεί τους ψηλούς του όσο πιο συχνά γίνεται, να βρει έναν τρόπο ώστε η επίθεσή του να είναι λίγο πιο τελεσφόρα, πιο αποτελεσματική, ώστε έτσι να τα σουτ που τα ελεύθερα, ώστε να γίνονται και έξτρα πάσες σε ελεύθερο παίκτη, να καταφέρνει να παίρνει ελεύθερα σουτ και να έχει ορθολογικές επιλογές στην επίθεση. Έτσι, αλλά πέρα από την επίθεση, ούτε αμυντικά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ σκληρά, δέχθηκε να πούμε 80 πόντους, δέχθηκε 21 από τον Χάουαρτ, δέχθηκε 13 από τον Μονέκε, δεν κατάφερε να μπλοκάρει πολύ καλά τους δύο καλύτερους παίκτες της Μπασκόνια, να το πούμε και αυτό. Γενικά ήταν ένα πολύ κακό βράδυ για τον Ολυμπιακό, έτσι αυτό έχουμε να πούμε, και είχε πολλούς παίκτες που θεωρούνται πολύ σημαντικοί για τον Ολυμπιακό σε κακή μέρα. Λοιπόν, τώρα όμως για τον Ολυμπιακό έρχεται ένα παιχνίδι εντός έδρας με τη Μακάμπη. Πλέον τα πράγματα για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα, πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια στην έδρα του. Μιλάμε τώρα για μια Μακάμπη η οποία έρχεται ιτημένη, καθώς ιτήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκα που μας πέρασε από την Παρτιζάν, σε ένα παιχνίδι όπου η Μακάμπη ευτύχησε να προηγηθεί και με σύν 24, αλλά η Παρτιζάν κατάφερε να της πάρει τη νίκη και να κερδίσει με 88-79. Επίσης αυτό που γίνεται φέτος πραγματικά είναι σύμπτωση. Πώς τόσες φορές οι αντίπαλοι των δύο ελληνικών ομάδων σε μια αγωνιστική να έχουν παίξει μεταξύ τους την προηγούμενη αγωνιστική. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές και πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τώρα για τη Μακάμπη να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις δράσεις των Λορέντζο Μπράουν και Βέιντ Μπολντουίν, καθώς αυτοί οι δύο είναι οι πιο επικίνδυνοι παίκτες της Μακάμπη με τις διεισδύσεις τους. Και ένας άλλος παίκτης που κάνει πολύ καλή σεζόν φέτος για μένα είναι ο Κόλσον. Στον Κάτας γενικά του αρέσει να χρησιμοποιεί ψηλά σχήματα, δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε σχήματα που και στο 3 και στο 4 έτσι χρησιμοποιεί ένα σχήμα με δύο τεσσάρια στην ουσία, σε 3 και 4 και με ένα πεντάρι. Ο Κάτας, δηλαδή ο Κόλσον στη θέση 3 πολλές φορές μπορεί να έχει mismatch, αλλά ο Παπα-Νικολάου είναι ένας πολύ καλός αμυντικός και μπορεί να ανταπεξέλθει θεωρώ σε αυτό το κομμάτι.
Όλα τα λεφτά θα είναι το πόσο καλή άμυνα θα παίξει στην περιφέρεια ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι και το δυνατό του σημείο, θεωρώ, ότι έχει καλούς αμυντικούς στην περιφέρεια για να μπορέσει να περιορίσει τη δράση και του Λορέντζο Μπράουν αλλά και του Βέιντ Μπόλτγουιν, ο οποίος με την Παρτιζάν πέτυχε 19 πόντους. Να περιορίσει έτσι, ο Μπόλτγουιν ξέρουμε πάνω κάτω ποιο είναι το παιχνίδι του, με τις σταυρωτές, με τα σούτ μέσης απόστασης. Αυτό είναι το παιχνίδι του στην ουσία. Και πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα ρίξει τον walk-up πάνω στο μαρκάρισμα του Baldwin, έτσι και του Lorenzo Brown, όταν θα παίξουν και οι δύο αυτοί μαζί, να δούμε εκεί τι σχήμα θα χρησιμοποιήσει. Επίσης ο Νίμπο είναι ένας ψηλός που φέτος κάνει καλή σεζόν. Έχει και άλλους παίκτες η Μακάβη, όπως είναι ο Ταμίρ Μπλατ, όπως είναι ο James Webb που έχει πάρει από τη Βαλένθια, που είναι ένας πολύ καλός σουτέρ. Ο Σόρκιν συνήθως στα παιχνίδια της Μακάμπη με τον Ολυμπιακό παίζει καλά. Ο Ριβέρο που πέρυσι έπαιζε Βαλένθια και αυτός είναι ένας υπολογίσιμος ψηλός. Γενικά έχει καλό ροστέρ η Μακάμπη και πρέπει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει από την περιφερειακή άμυνα, να μπλοκάρει καλά τις διεισδύσεις των Μπράουν και Baldwin και στην επίθεση να ξεκινήσει από το χαμηλό post. Θεωρώ ότι στο 5 ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και έτσι μπορεί να βρει ελεύθερα σουτ. Να πούμε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός στην Basket League έπαιξε με τον Κολοσσό. Να πούμε ότι δεν αγωνίστηκαν ο Φαλ και ο Πετρούσεφ. Οπότε είναι σίγουρα δύο παίκτες που ας ελπίσουμε γενικά να τους έχει μαζί του ο Μπαρτζόκας στο παιχνίδι με την Μακάμπη. Εκεί όπου άμα δεν παίξει ο Φαλ ειδικά, ο Μιλουτίνοφ θα παίξει σχεδόν 35 λεπτά και ο Πετρούσεφ θα, και άμα δεν παίξει ο Πετρούσεφ θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και ο Λουκ Σίγμα, υποθέτω. Ο Μιλουτίνοφ πάντως που δείχνει να ανεβαίνει σιγά σιγά μετά από τον τραυματισμό του, πρέπει να αποκτήσει και λίγο σταθερότητα γιατί είναι παίκτης βαρόμετρο για τον Ολυμπιακό. Τώρα σαν προγνωστικό θα έδινα τη νίκη του Ολυμπιακού. Πιστεύω ότι θα καταφέρει να πάρει τη νίκη. Η Μακάμπι εντάξει είναι μια ομάδα που καμιά φορά παίζει λίγο άναρχο μπάσκετ και έχει βιαστικές επιλογές στην επίθεση. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κερδίσει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι μια άνετη νίκη. Πιστεύω ότι ο Πίτερς θα ανεβάσει σίγουρα απόδοση και δεν θα είναι αυτός που ήταν στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, αλλά θα είναι ο Πίτερς στο Ολυμπιακό όπως είναι στα περισσότερα παιχνίδια φέτος. Οπότε σίγουρα ο Πίτερς θεωρώ ότι θα παίξει καλά και πιστεύω ότι και ο Μιλουτίνοφ μπορεί να κάνει ένα καλό παιχνίδι, να εκμεταλλευτεί το ύψος του και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα τον τροφοδοτήσει αρκετά στο χαμηλό post. Πιστεύω ότι στη front line ο Ολυμπιακός υπερτερεί, οπότε πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτεί και είτε οι ψηλοί του να τελειώσουν τις φάσεις όταν έχουν εμείς match, είτε να δούνε την έξτρα πάσα σε ελεύθερο παίκτη όταν θα κλείνει άμυνα της Μακάμπη πάνω τους. Αυτά πάνω κάτω είχα να πω για τον Ολυμπιακό. Πάμε λίγο και στον Παναθηναϊκό, να πούμε και εκεί κάποια πράγματα. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος εντυπωσίασε με την απόδοσή του στο παιχνίδι με τη Μονακό, ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Κατάφερε να κερδίσει παίζοντας εντυπωσιακό μπάσκετ και σε άμυνα και σε επίθεση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν επανέλαβε το λάθος που έκανε στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ, εκεί όπου προηγήθηκε με 22 πόντους σε ένα διάστημα και στο τέλος έγινε ντέρμπι έτσι χωρίς λόγο. Ήταν ένα παιχνίδι λοιπόν στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ συγκεντρωμένος από την αρχή ως το τέλος και κατάφερε να κερδίσει με 25 πόντους με 88-63, έχοντας σε καταπληκτική μέρα τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους, όπως και ο Κέντρικ Νάν ήταν εξαιρετικός με 21 πόντους, ο Χουάντς Ερνάν Γκόμεθ πήρε τα πάνω του, πέτυχε και αυτός 10 πόντους. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, είχε έναν καταπληκτικό Τζέριαν Γκράτ στην άμυνα,
για τον οποίο έχουμε πει ότι έχει καταφέρει να εξουδετερώσει μεγάλους παίκτες στην Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Μάικ Τζέιμς τώρα, όπως ήταν ο Σέιν Λάρκιν, ο Τεόντοσιτς, ο Χάουαρντ. Έχει καταφέρει να κάνει σπουδαία παιχνίδια και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση, αρκετές φορές είναι αποτελεσματικός. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι κατάφερε να μπλοκάρει τη δράση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έμεινε κατάφερε να πετύχει μόνο 11 πόντους, να το θέσω έτσι. Και γενικότερα ήταν και πολύ άστοχος, είχε 2 στις 12 προσπάθειες, 16,7% στα δίποντα έχει ο Τζέιμς. Πράγμα που σημαίνει ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε πολύ καλή δουλειά. Και γενικότερα και ο Τζέιμς δεν είχε το καθαρό μυαλό έτσι όπως τον έπαιζε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα για να πάρει ορθολογικές αποφάσεις στην επίθεση. Έτσι, ο Μοτιεγιούνας λίγο προσπάθησε για τη Μονακό με 13 πόντους και ο Στραζέλ με 11. Αλλά λίγα πράγματα γενικά, η άμυνα ήταν τόσο καλή άμυνα του Παναθηναϊκού και αυτό φαίνεται από τους 63 πόντους που πέτυχε η Μονακό, που η Μονακό είναι μια ομάδα που στα παιχνίδια τη συνηθίζει να βάζει πάνω από 80 πόντους. Αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού την οδήγησε στο να έχει αυτά τα χαμηλά ποσοστά, έχω να πω. Και γενικά δεν έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Με λίγες λέξεις, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα τέλεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Και τώρα για τον Παναθηναϊκό έρχεται και ένα παιχνίδι με την Παρτιζάν. Και αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Αρχικά, η Παρτιζάν είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι σίγουρα θα διεκδικήσει θέση στα play-off. Αρχικά θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι είχε χάσει στην παράταση από την Παρτιζάν. Οπότε σε περίπτωση που κερδίσει θα έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Πιστεύω ότι το ΆΚΑ θα είναι πραγματικά γεμάτο. Ότι θα δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σίγουρα στα τελευταία παιχνίδια το ΆΚΑ αρχίζει να θυμίζει παλιό καλό ΆΚΑ που λέμε. Έτσι, με φανταστική ατμόσφαιρα, έχω να πω. Και γενικά η Παρτιζάν έχει και την ψυχολογία, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Μακάμπη, καθώς έκανε μια ανατροπή από το μείον 24. Τώρα να πούμε λίγα πράγματα για το ρόστερ της Παρτιζάν και για κάποιους παίκτες που πρέπει να προσεχθούν. Οπωσδήποτε η άμυνα του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι προσαρμοσμένη πάνω στον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με τη Μακάμπη δεν ήταν σε καλή μέρα, αλλά σίγουρα θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα διαχειριστεί τις περισσότερες κατοχές της Παρτιζάν. Οπότε ο Τζέριαν Γκραντ θα έχει για άλλη μια φορά δύσκολο έργο, θα μαρκάρει τον Πάντερ, ο Γκραντ. Έτσι σίγουρα ο Αταμάν θα τον επιστρατεύσει, να πούμε. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή το μαρκάρισμα του Κέβιν Πάντερ, καθώς είναι ένας παίκτης που έχει σούτ μετά από τρίπλα. Από την άλλη, ένας παίκτης που ήρθε ως μεταγραφή στην Παρτιζάν και κάνει καλές εμφανίσεις είναι ο Καμπόκλο, να πούμε. Ο Ντόζιερ στο παιχνίδι της Παρτιζάν με τη Μακάμπη ήταν καταπληκτικός, πέτυχε 23 πόντους. Ο Νάναλι το ίδιο με 3 στα 5 τρίποντα και με 20 πόντους, πολύ καλό σουτέρ ο Νάναλι. Ο Λεντέι επίσης είναι μία από τις σταθερές της Παρτιζάν και είναι και καμιά φορά και σημείο αναφορά στην επίθεση. Είναι ένα τεσάρι που έχει καλή επαφή με το καλάθι, αλλά μπορεί να απειλήσει και με το αξιόπιστο σουτ 3 πόντων που διαθέτει όσες φορές χρειαστεί. Να πούμε ότι έχει πάρει και μια μεταγραφή από το Γενάρη, καθώς το ρόστερ της βρίσκεται ο Τζαλίν Σμιθ. Ο Σμάιλαγιτς επίσης είναι ένα πεντάρι που αρέσκεται στο να παίζει αυτό το pick and pop και καμιά φορά βγαίνει έξω από τα 6.75 και σουτάρει τρίποντα. Όπως και ο Γιάρα μας την καλή του μέρα μπορεί να κάνει ζημιά.
Ο Καμίνσκι με τη Μακάμπη δεν έπαιξε, παρόλα αυτά αναγωνιστή είναι ένα πεντάρι που δεν παίζει τόσο μέσα στη ρακέτα, σουτάρει πολλές φορές τρίποντα. Είναι μια ομάδα σίγουρα που έχει καλό ρόστερ και πρέπει πρώτα ο Παναθηναϊκός να μπλοκάρει τον Πάντερ όπως κατάφερε να μπλοκάρει τον Λάρκιν και τον Τζέιμς και εννοείται στην άμυνα να είναι πάρα πολύ κλειστός, να μην δέχεται δυσδύσεις, να μην αφήνει τους καλούς σουτέρ της Παρτιζάν ελεύθερους να σουτάρουν και να επαναλάβει τις καλές εμφανίσεις που έκανε με Εφές και Μονακό. Έχω να πω. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δώσουμε και τα προγνωστικά μας για αυτό το παιχνίδι, να πούμε μερικά πράγματα, να πούμε επίσης ότι για τον Παναθηναϊκό με το Λαύριο επέστρεψε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, να πούμε, και να δούμε άμα θα τον έχει έτσι στην δωδεκάδα, στο παιχνίδι με την Παρτιζάν Οργίνα Ταμάν. Για τον Παναθηναϊκό εκτός είναι ο Λούκας Βιλντόσα, το έχουμε πει, θα μείνει εκτός για περίπου 1-1,5 μήνα. Τώρα σαν προγνωστικό, αν με ρωτάτε, εγώ θα έδινα τη νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω άμα θα είναι τόσο άνετη όσο ήταν με τη Μονακό, καθώς εντάξει, είναι και η Παρτιζάν ένα σκληρό καρύδι, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο της, ίσως τον καλύτερο προπονητή στην Ευρωλίγκα, ό,τι και να πούμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς πραγματικά είναι λίγο, για αυτά που έχει καταφέρει με τις ομάδες που έχει προπονήσει στο παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι την Παρτιζάν μπορεί να τη χτυπήσει μέσα στη ρακέτα, γιατί εκεί θεωρώ ότι στερεί η Παρτιζάν, δεν έχει τόσο δύναμη και μέγεθος μέσα στη ρακέτα. Ο Λεσόρ θεωρώ ότι θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε με τη Μονακό και θα καταφέρει να πληγώσει την πρώην ομάδα του. Όπως και ο Μίτογλου, θεωρώ ότι ο Μίτογλου και ο Λεσόρ θα κάνουν μεγάλο παιχνίδι. Από την άλλη, ο Κέντρικ Νάν είναι ένας παίκτης για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματοποιεί πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Παρόλα αυτά, καμιά φορά βλέπουμε ότι λίγο, ότι σε πολλά διαστήματα των παιχνιδιών έχει αρκετές άστοχες προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί να κάνει καλό παιχνίδι και ο Κέντρικ Νάν. Σημαντικό ρόλο θεωρώ ότι θα παίξει η άμυνα του Τζέριαν Γκραντ πάνω στο Μπάντερ, πάνω στον Ντόζιερ, πάνω στους καλούς περιφερειακούς της Παρτιζάν. Τώρα, από την άλλη, πιστεύω ότι και ο Σλούκας μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, με τις, ειδικά όταν έχει καθαρό μυαλό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη δημιουργία με τις assist που βγάζει και με τη δυνατότητα που έχει στην εκτέλεση μετά από τρίπλα και να δούμε αν ο Χουάντσο θα συνεχίσει τις καλές του εμφανίσεις, καθώς με τη Μονακό τα πήγε καλά και στην άμυνα και στην επίθεση ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτά πάνω κάτω είχα να πω. Κώστας Βασιλόγιαννης ήταν μαζί σας και σε αυτό το βίντεο. Εννοείται και τα δύο αυτά παιχνίδια θα μεταδοθούν ζωντανά από το Vasco Sports. Θυμίζω Ολυμπιακός Μακάμπι την Πέμπτη στις 9 και 4 και Παναθηναϊκός Παρτιζάν την Παρασκευή στις 9 και 4. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια μέλη του Vasco Sports θα είναι στην περιγραφή, αλλά σίγουρο όποιος περιγράφει στο Vasco Sports δημιουργεί πολύ μεγάλο χαμό. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες, όπως είπα. Μακάρι να έχουμε δύο στις δύο νίκες. Στηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό, όπως είπα, ο Φάλ είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Ο Πετρούσεφ είναι πιο πιθανό να προλάβει, με βάση αυτό που βλέπουμε από το ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός πιθανότατα θα έχει την επιστροφή του Ιωάννη Παπαπέτρου. Συνεπώς, αυτά είχα να πω. Εσείς να μην ξεχνάτε ποτέ να στηρίζετε το κανάλι μας με like και εγγραφή. Οπότε, από τον Κώστα Βασιλόγιαννη και από όλο το team του Vasco Sports, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά με υγεία. Ευχόμαστε υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και από μας καλή συνέχεια. Γεια σας!